Τον κορυφαίο Έλληνα, κριτικό και ηρακλειώτη, επιστήμονα, διανοούμενο και συγγραφέα Γιώργο Γραμματικάκη, τίμησε ο Δήμος Ηρακλείου απονέμοντάς του το βραβείο ηθικής τάξεως για το 2022. Οι μνήμες άρχισαν να με κατακλείζουν. Σαν αστραπή λοιπόν πέρασαν από το μυαλό μου οι αλάνες που παίζαμε παιδιά. Τα σχολεία και οι δάσκαλοι που με δίδαξαν. Ο αυστηρός μόνο στην επιφάνεια πατέρα μου. Το τρυφερό βλέμμα της μητέρας μου. Η μαγεία και τα βάσανα του πρώτου έρωτα. Ο μυθικός κόσμος, το μυθικό σύμπαν της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Ο μονάκριβος αδερφός μου. Η τελετή απονομής έγινε σε κλίμα συγκίνησης, με τον ίδιο τον Γιώργο Γραμματικάκη να μιλάει για το Ηράκλειο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, τους ανθρώπους της ζωής του, αλλά και τις μνήμες από μια πόλη ζωντανή, μια πόλη η οποία, όπως τόνισε, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι πλέει σε ένα πέλαγος πολιτισμών και ιστορίας. Οι αντιδράσεις του κόσμου, η αγάπη του, μου έφεραν μεγάλη συγκίνηση και οι μνήμες δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός αναφέρθηκε στην προσφορά του Γιώργου Γραμματικάκη στην επιστήμη, τα γράμματα αλλά και την κοινωνία, ενώ για τη ζωή και το έργο του βραβευθέντα επιστήμονα και διανοούμενου μίλησε η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κατερίνα Κόπακα. Να πιάσω την άκρη του μύτου από την πτυχή του εύστροφου έως και πολυμήχανου ιδιώτη. Γνώρισμα και του πολύτροπου ομηρικού Οδυσσέα. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα να απονείμω το βραβείο της ηθικής τάξεως στον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, εκπροσωπώντας το Δήμο και το Δήμαρχο Ηρακλείου κύριο Λαμπρινό. Εύχομαι υγεία, μακροζωία και δημιουργικότητα στο Γιώργο το Γραμματικάκη. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά η απόψινή. Η πόλη τίμησε τον Πρίτανη Γιώργο Γραμματικάκη. Του ευχόμαστε να είναι δημιουργικός για πολλά χρόνια ακόμα. Στην τελετή το παρόν έδωσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, βουλευτές, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου και τοπικών φορέων, αλλά και πλήθος κόσμου με τον τρόπο αυτό τίμησαν τη βράβευση του Γιώργου Γραμματικάκη.